πιο διχαστική Eurovision που έγινε ποτέ στην ιστορία του θεσμού μπορεί να χαρακτηριστεί η φετινή. Η ένταση με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα οδηγήθηκε έξω από το Malmö Arena, χώρος διεξαγωγής του μεγάλου τελικού. Πλήθος διαδηλωτών αποδοκίμαζε τη διοργάνωση πριν και κατά τη διάρκεια του τελικού για τον μη αποκλεισμό της συμμετοχής του Ισραήλ. Because it had a war against Ukraine and today we have Israel, so the hypocrisy is painful. Κυματίζοντας σημαίες της Παλαιστίνης και φορώντας παλαιστινιακές μαντήλες, χάνονταν μέσα στο ρυθμό συνθημάτων υπέρ της λωρίδας της Γάζας. Γάζα! Γάζα! I mean, we stand there in solidarity with the Palestinian people. We haven't forgotten them. And we want to show the world that we are against Israel competing. Διάχυτες ήταν οι αστυνομικές δυνάμεις σε κάθε γωνία της Σουηδικής πόλης. Οι διαδηλώσεις δεν άρχισαν να πάρουν άλλη τροπή με την ένταση να φέρνει συλλήψεις. Τα μέλη της αστυνομίας έβαλαν χειροπέδες σε δεκάδες διαδηλωτές, ενώ στην προσπάθειά τους να ποθήσουν το πλήθος έγινε και χρήση δακρυγόνων. Ανάμεσα στους συλλεφθέντες και η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Ντούνμπεργκ, μαζί με μεγάλη ομάδα διαδηλωτών, 21χρονη Σουηδή, βρέθηκε έξω από το στάδιο του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, διαδηλώνοντας υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του πολέμου στη Γάζα. Το Μεσανατολικό έφερε αμηχανία και εντός του σταδίου που φιλοξενούσε σχεδόν 15.000 θεατές κατά τον τελικό της Eurovision. Την ώρα που στη σκηνή εμφανίστηκε η 20χρονη Έντεν Γκολάν, έντονες αποδοκιμασίες και φωνές σκέπασαν τη συμμετοχή του Ισραήλ, με το κοινό να φωνάζει συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.